Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το ESG, θα συζητηθεί στο συνέδριο του Institute of Finance and Financial Regulators, του οποίου προεδρεύει ο κύριος Σκιαδόπουλος, τον οποίο έχουμε και τη χαρά να έχουμε πάλι μαζί μας για να μας αναλύσει τα θέματα που θα συζητηθούν και την επικαιρότητα. Κύριε Σκιαδόπουλε, ευχαριστώ που είστε πάλι μαζί μας για να μας πείτε δύο λόγια για το συνέδριο που ετοιμάζεται στις 24-25 Μαΐου όσον αφορά το ESG και τις συζητήσεις αλλά και τους καλεσμένους που περιμένετε να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι είναι ένα συνέδριο το οποίο θα διοργανώσουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Institute of Finance and Financial Regulation, σε συνεργασία με την EBRD, η οποία έχει έντονη δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Το συνέδριο αυτό αφορά ESG, Environmental Social Governance, με θέματα ενδιαφέροντος για τις τράπεζες, τους θεσμικούς επενδυτές, όπως επίσης και για τις εταιρείες. Είναι ένα διεθνές διαδικτυακό συνέδριο. Οι ομιλητές του είναι εξέχοντες και είναι διεθνώς γνωστοί. Θα είναι, για παράδειγμα, η Νατάσα Κέιζεν-Έιβ, η οποία είναι Executive Director της ESMA. Θα μιλήσει για τις πρόσφατες αλλαγές και για τις επερχόμενες αλλαγές σε νομοθετικό πλαίσιο. Είναι ο Άλεξ Έντμανς, διεθνούς βεληνικούς καθηγητής από το London Business School. Είναι ο Μάρκ Τέρσεκ, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα και για 25 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Goldman Sachs. Ο Τέρσεκ έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία και είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει και στο ελληνικό κοινό. Αρκεί να σας πω, τον είχε καλέσει ο Κουόμο, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, μετά τον τυφώνα Σάλι, για να φτιάξει την υποδομή της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές. Είναι η Desiree Fixler, η οποία βρίσκεται παγκοσμίως στα νέα αυτή την εποχή, διότι αποκάλυψε ότι η εταιρεία της, η πρώην εταιρεία της, ένας πολύ μεγάλος θεσμικός επενδυτής, ακολουθούσε πρακτικές greenwashing. Και πολλοί άλλοι εξέχονται σε ομιλητές και από την EBRD, όπως επίσης και στα panels θα έχουμε σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα. Θα είναι η κυρία Βιερινοπούλη, η οποία είναι πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον. Θα είναι ο κύριος Μεγάλου, θα είναι ο κύριος Μητσόπουλος από το ΣΕΒ. Θα είναι επίσης εκπρόσωποι εταιριών, ελληνικών, τραπεζών, θεσμικών, επενδυτών και θα έχουμε και συντονιστές από το Reuters News. Οπότε φιλοδοξούμε να έχουμε έτσι την επίδραση και το βιλενεκές που είχαμε και στο περσινό συνέδριο, που παρακολούθησαν σύνεδροι από περισσότερες από 60 χώρες και από περισσότερες από 550 εταιρείες. Τώρα, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκεται η ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά το ESG. Κοιτάξτε, η ελληνική πραγματικότητα προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή τις διεθνείς εξελίξεις. Το ESG είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για μια σειρά από λόγους, δεν θα τους αναφέρουμε τώρα εδώ, αλλά λόγω και χρόνου, αλλά είναι αλήθεια ότι οι ελληνικές εταιρείες, οι ελληνικές τράπεζες, οι ελληνικοί θεσμικοί επενδυτές προσπαθούν να ακολουθήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους αυτή την πορεία, η οποία πορεία θα πρέπει να πω ότι δεν είναι έτσι στρωμένη με ροδοπέταλα. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και σε διεθνές επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και πολλές από αυτές τις προκλήσεις θα αναφερθούν και στα πλαίσια του επερχόμενου συνεδρίου. Θέλετε να μας δώσετε και ένα στίγμα λίγο για το Institute, τις δράσεις του και τι μπορούμε να περιμένουμε. Το Institute αναπτύσσεται, είναι τώρα στην τέταρτη χρονιά του. Ο σκοπός του είναι να γεφυρώσουμε, αν θέλετε, το κενό μεταξύ ακαδημίας, ακαδημαϊκής γνώσης και τις ανάγκες των αγορών και των εταιριών. Είναι κάτι που γίνεται, αποτελεί μια διεθνή πρακτική. Έτσι και στην Ελλάδα το Institute το δημιουργήσαμε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιός και πιο συγκεκριμένα υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, που είναι το παλαιότερο τμήμα στον χώρο των χρηματοοικονομικών στην Ελλάδα και ακολουθεί μια σειρά από πρωτοπόρες δράσεις. Απαρτίζεται από μια ομάδα από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως επίσης και από επαγγελματίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην αγορά διεθνώς. Και με χαρά, έτσι, ύστερα από 4 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε ότι και η ελληνική αγορά αγκαλιάζει αυτό το εγχείρημα. Έχουμε μια πληθώρα, αν θέλετε, από υποστηρικτές, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Και λειτουργούμε και ως think tank και στα πλαίσια αυτής, έτσι, αυτών των σκοπών είναι και το προσεχές συνέδριο. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάτι το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον και για την ελληνική αγορά και άπτεται και του αντικειμένου του προσεχούς συνεδρίου. Θα αναφερθούμε σε μια έτσι ρηξικέλευτη πρόταση για την ελληνική πραγματικότητα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και με αφορμή και τις πρόσφατες καταστροφές που βιώσαμε πέρσι, το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές ή παλαιότερα με τις πλημμύρες ή ακόμα και με τις έντονες χιονοπτώσεις που είχαμε αυτό το χειμώνα. Η πρόταση λοιπόν αυτή είναι ρηξικέλευτη, χρησιμοποιεί εργαλεία από το χώρο του ESG και η ιδέα είναι να κάθε περιφέρεια, κάθε δήμος να αξιολογείται σε όρους του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχει και η χρηματοδότηση την οποία θα λαμβάνει από το κράτος να είναι συνάρτηση και αυτού του αποτυπώματος. Εάν μπορέσουμε να απεικονίσουμε αυτό το αποτύπωμα σε όρους ESG, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις τράπεζες, διότι οποιοδήποτε δανεισμός των περιφερειών θα εξαρτάται από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία και για τις εταιρείες, διότι μια εύρωστη εταιρεία θέλει να δρά σε έναν γεωγραφικό χώρο που έχει ως το δυνατόν καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό με τη σειρά του θα δημιουργήσει περαιτέρω κίνητρα και σε εργαζόμενους και στην ελληνική οικονομία και θα βοηθήσει και την αναστροφή στο brain drain, να το κάνουμε brain gain, διότι οι νέοι θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αρκεί να έχουν και μια πολύ καλή ποιότητα ζωής στον χώρο στον οποίο ζουν. Μάλιστα, ακούγεται λοιπόν πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε 24 με 25 Μαΐου να ακούσουμε όλα όσα έχετε να μας πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονούμε να σας δούμε.